Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων του One Channel στην νοηματική γλώσσα. Αναταράξει στο εσωτερικό των κομμάτων προκαλεί συζήτηση για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Στη Νέα Δημοκρατία έχουν ήδη ξεκινήσει οι ζυμώσει ώστε να πισθούν οι βουλευτέ που διαφωνούν, ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ άναψαν νέε φωτιέ από τη δήλωση του Στέφανου Κασελάκη για κομματική πειθαρχία. Έστειση προκάλεσε και η αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά που σχολίασε τη διέξοδο τη αποχή που έδωσε ο πρωθυπουργό στου διαφωνούντε βουλευτέ. Νέα διαφοροποίηση από τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίο επικρίνει την επιλογή τη αποχή στη ψηφοφορία για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών που υπέδειξε ο Κυριάκο Μπριτσοτάκη ω αξιοπρεπή στάση για του διαφωνούντε βουλευτέ. Ο πρώην Πρωθυπουργό τόνισε ότι η κοινωνία έχει ξεκάθαρη άποψη και ο ίδιο θα τοποθετηθεί στη Βουλή. Εγώ ξέρω ότι επί χρόνια όλοι οι πολιτικοί λέμε στον ελληνικό λαό ότι πρέπει να μην απέχει από τι εκλογέ και να ψηφίζει για το καλό τη δημοκρατία. Θα λέμε λοιπόν στον ελληνικό λαό να ψηφίζει και να μην απέχει και λέμε ταυτόχρονα στους βουλευτές και τους υπουργούς να απέχουν. Σε μια πρωτοφανή για τα κοινοβουλευτικά ήθη ένδειξη δηλία, καλεί του βουλευτές του σε αποχή από την ψηφοφορία. Για τη στάση του αυτή τον εγκαλεί δημόσια και ανοιχτά ο πραγματικό ηγέτη τη ακραία δεξιά πτέρυγα του κόμματό του, Αντώνη Σαμαρά. Φαίνεται πω είναι δεκάδε οι διαφωνούντε στην Νέα Δημοκρατία, που σήμερα τουλάχιστον λένε πω θα καταψηφίσουν ή θα απέχουν. Μεταξύ αυτών είναι ο Μάκη Βορύδη, ο Γιάννη Κεφαλογιάννη, ο Ευρυπίδη Τελιανίδη, ο Βασίλη Γιώγιακα, ο Κώστα Καραγκούνη, ο Μάξιμο Χαρακόπουλο, η Άννα Καραμαλή, ο Θάνο Πλεύρη, ο Ανδρέα Κατσανιώτη και ο Μίλτο Χρυσομάλη. Στο μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι τελικά οι περισσότεροι γαλάζοι βουλευτέ θα το υπερψηφίσουν χωρί να τηθείται κανένα θέμα για την κυβέρνηση. Το νομοσχέδιο είναι απολύτω ισορροπημένο, τονίζει στα νέα Υπουργό Υγεία Άδωνη Γεωργιάδη είναι ισορροπημένο τόσο γιατί δεν υιοθετεί την παρένθετη μητέρα για τα ομόφυλα ζευγάρια, όσο και γιατί δεν υιοθετεί τον κατά τη γνώμη μου εξαιρετικά ατυχή τίτλο Γονέα 1 και Γονέα 2, διατηρώντα τι παραδοσιακέ ονομασίε που δημιουργούν την εικόνα τη οικογένεια εδώ και αιώνε. Δευτέρα και Τρίτη, ο Κέρτσο, που θα είναι και ο εισηγητή του νομοσχεδίου, θα κάνει μασά στου βουλευτέ Νέα Δημοκρατία, εξηγώντα τι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση. Αναταράξει προκαλέσε το ΣΥΡΙΖΑ και το θέμα τη κομματική πειθαρχία που έθεσε ο Στέφανο Κασελάκη στου βουλευτέ του κόμματο για την υπερψήφιση του Σχεδίου. Πολλά στελέχη του κόμματο έδειξαν να ευνηδιάζονται, ενώ αποκαλύφθηκε ότι υπάρχουν βουλευτέ που δεν θέλουν να το ψηφίσουν λόγω πιέσεων που δέχονται στι περιφέρειέ του. Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη κατά τη συνέδριαση τη Πολιτική Γραμματεία. Δεν μπορώ να ανέβω στα χωριά. Με το που πα να πει κάτι, μου δείχνουν την αντίθεσή του για το ζήτημα. Η εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να αμβλύνει τι αντιδράσει, δηλώνοντα πω δεν υπάρχει κομματική πειθαρχία και δεν θα διαγραφεί κανεί. Και αυτοί που θεώρησαν ότι μίλησε για ζήτημα κομματική πειθαρχία σε κάτι που δεν είναι σχέδιο νόμου κυβέρνηση, ε, είναι λάθο αυτών που το αντιλήφθηκαν ω τέτοιο. Δεν θα διαγραφεί μέλο τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω σε κάποια κομματική πειθαρχία για νομοσχέδιο που θα φέρει. Όμω, η ανάρτηση του Στέφανου Κασελάκη στα μέσα κοινωνική δικτύωση λίγο αργότερα ξεκαθάρισε πω και κομματική πειθαρχία θα επιβληθεί στους βουλευτέ του ΣΥΡΖΑ και θα υπάρχουν κυρώσει σε όποιον δεν φύση υπέρ του νομοσχεδίου. Εάν αυτό προωθεί ουσιαστικά την ισότητα, ακόμα και ατελώ, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπερψηφίσει. Σε αυτό το σενάριο, εάν παρεκκλίνει ένα βουλευτή από το δρόμο τη προόδου και τη ισότητα, θα πάρω τι ανάλογε αποφάσει. Και στο ΠαΖΟΚ, παρότι χρελά ο Τρικούπι τονίζει ότι επί τη αρχή συμφωνεί, υπάρχουν βουλευτέ που διαφωνούν θα τα δούμε στη Βουλή επί της αργής και εγώ είμαι στο όχι. Η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοταγής επιχειρούν να αποπροσανατολίσουν και να αλλάξουν την επικοινωνιακή ατζέντα ασχολούμενοι τώρα με το γάμο και την τεχνοθεσία των ομοφυλόφιλων ζευγαριών και το πώς θα μάθουν τα παιδιά στον υπιαγωγείο και το σχολείο το νέο πρότυπο των δύο μπαμπάδων ή των δύο μαμάδων. Από το μέγρο Μαξι μου τονίζουν ότι σε θέματα δικαιωμάτων παραδοσιακά η δημοκρατία ψηφίζει χωρί κομματική πειθαρχία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξιολογείται η στάση κάθε και καθενό. Και περνάμε στι αποκαλύψει για την εθνική τραγωδία στο μάτι με του 104 νεκρού. Μία μέρα μετά την παραδοχή του πρώην αρχηγού του πυροσβεστικού σώματο ότι πριν ξεκινήσει η περιβόητη συνέντευξη τύπου, ε, τύπου παρουσία του τότε Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, γνώριζαν για την ύπαρξη νεκρών στο μάτι. Σήμερα ο τότε υπαρχηγό και μετέπειτα διάδοχό του έδωσε διαφορετική εκδοχή. Παρά την επιχειρησιακή του θέση, ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι δεν γνώριζε τίποτα. 24 ώρε μετά την παραδοχή του πρώην αρχηγού του πυροσβεστικού σώματο, ο Τίδη Τερζούδη, ότι πριν την περιβόητη συνέντευξη τύπου, παρουσία του τότε Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, γνώριζαν για την ύπαρξη νεκρών στο μάτι, ο τότε υπαρχηγό και μετέπειτα διαδοχό του Βασίλη Μανθεόπουλο έδωσε διαφορετική εκδοχή των γεγονότων. Δόθηκε η συνέντευξη με τον κύριο Πρωθυπουργό και μετά άκουσα από αστυνομικού ότι υπάρχουν αρκετοί καμένοι. Μετά τι 12 και 4 το έμαθα. Νωρίτερα είχε υποθεί από το ΕΚΑΒ ότι υπήρχαν τραυματίε και ίσω ένα-δύο νεκροί, αλλά δεν είχε διασταυρωθεί μέχρι τι 11 και 10. Ο κ. μας είπε ότι λόγω των συσκέψεων ε, δεν είχε ενημέρωση. Άκουσε ότι σε κάποιο αυτοκίνητο βρέθηκε κάποιο καμένο, αλλά δεν ήταν σίγουρο αν ήταν άνθρωπο ή ζώο. Το αφήσουμε στην κρίση όλων. Ο Σοντίν Στερζούδη από την άλλη παραδέχτηκε ότι η ηγεσία τη πυροσβεστική γνώρισε για την ύπαρξη νεκρών σχεδόν από τι 8 η ώρα το απόγευμα. Για νεκρού πότε μάθατε. Μάθαμε για νεκρού στι 19.54 και 19. Τότε ανακοινώθηκε ο πρώτο νεκρό. Στη συνέντευξη τύπου που δώσατε εκείνον το βράδυ, ξέρατε για νεκρούς? Ναι, ξέραμε για κάποιου νεκρού. Ένα τέταρτο πριν από τη σύσκεψη έχουν βρει την τετραμελή μου οικογένεια και άλλα δύο άτομα καμένα συνοδοπανό στο μάτι. 11.30 ώρα λοιπόν, υπάρχουν δεκάδε θύματα εν γνώση όλου του μηχανισμού και παίξαν αυτό το θέατρο. Πάντω και ο τότε αρχηγό και ο τότε υπαρχηγό του πυροσβεστικού σώματο στι απολογίε του, όπω και ο τότε διοικητή του Έτσ και ο Ιωάννη Φωστιέρη, δεν ανέλαβαν κάποιο μερίδιο ευθύνη για την εθνική τραγωδία με τα 104 θύματα. Η δίκη συνεχίζεται τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου. Με τη βοήθεια ντρόουν, δίτη αστυνομία πυροσβεστική και διασωστικών ομάδων, συνεχίζονται οι έρευνε στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογίου για τον εντοπισμό του 30χρονου Μπάμπη που έχει να δώσει σημεία ζωή από τι 4 Ιανουαρίου. Μια συνομιλία κλειδί έχει μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Ο βασικό ύποπτο, ο οποίο χρωστούσε λεφτά στο θύμα, είχε διαγράψει από το Facebook έντονη λογομαχία μεταξύ του, η οποία ανακτήθηκε με τη βοήθεια τη τεχνολογία. Στι πιεστικέ ερωτήσει των αστυνομικών, ο 50χρονο ισχυρίστηκε πω θυμάται μόνο μέχρι τη στιγμή που άφησε το νεαρό αγνοούμενο στο σημείο που του ζήτησε, λέγοντας ότι μετά δεν έχει μνήμες, διότι έκανε χρήση ουσιών. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.